Μαύρη επέτειος της 18 Σεπτεμβρίου των 5 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το αίτημα της οικογενείας του για απόδοση δικαιοσύνης είναι επιτακτικό. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, ωστόσο, μπορεί να τραβήξει μέχρι το μακρινό 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Καθημερινής και της Ιωάννας Μάνδρου. Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα, Έλληνας, και ότι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. 18 Σεπτεμβρίου 2013, η μέρα που η ζωή σταμάτησε για τον Παύλο Φίσα. Ξαφνικά μπροστά από μια καφετέρια στο Κερατσίνι, από το μαχαίρι του Γιώργου Ρουπακιά. Ήρθανε καμιά τριανταριά άτομα, του τη στήσανε εδώ. Δύο είδα μέσα σε ένα στενό, αλλά μετά παρουσιαστήκανε πολύ. Το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι αιμορραγούσε, μια κοπέλα τον κρατούσε αγκαλιά. Ο όποιος δράστης έκανε προσπάθεια να στρίψει κιόλας το μαχαίρι. Τα ξημερώματα εκείνης της Τετάρτης, ο Παύλος Φίσας βρισκόταν σε καφετέρια στο Κερατσίνι με την παρέα του. Βγαίνοντας, μια ομάδα ανθρώπων που φορούσαν μπλουζάκια με σήματα της Χρυσής Αυγής, με ρόπαλα και κράνη, άρχισε να τους κυνηγά. Στο αντίθετο ρεύμα της Παναγής Τσαλδάρη εμφανίζεται ο Γιώργος Ρουπακιάς. Βγαίνει από το αμάτσι και μαχαιρώνει στο στήθος τον Παύλο Φίσα. Ήμασταν μια χαρά. Αλλά δυστυχώς, κάποιοι αποφασίσανε και το βράδυ να μας τελειώσουν. Και μας τελειώσανε. 5 χρόνια μετά, ένα βίντεο ντοκουμέντο του Ερευνητικού Κέντρου Forensic Architecture που προβλήθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις των χρυσαυγητών εκείνο το βράδυ, δευτερόλεπτα πριν ο Παύλος Φίσας πέσει νεκρός. Η στεγερή δολοφονία του Παύλου Φίσα σηματοδότησε και την αρχή των αποκαλύψεων για το κόμμα της Χρυσής Αυγής και τη δράση οργανωμένων δικτύων απαδών της. Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα της δικαιοσύνης για να μάθει η κοινή γνώμη την ύπαρξη μιας εγκληματικής οργάνωσης υπεύθυνης για πολλαπλές επιθέσεις κατά αλλοδαπών και ημεδαπών. Η δίκη της Χρυσής Αυγής τίνει να είναι η πρώτη στα δικαστικά χρονικά με τη μεγαλύτερη διάρκεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της δίκης, η διαδικασία δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2020 ή ακόμα και το 2021. Ξεκίνησε την άνοιξη του 2014. Διατσάγεται πότε στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού και πότε στο εφετείο της Αθήνας εν μέσω εντάσεων και επεισοδίων. Στο εδόλιο έχουν οδηγηθεί 68 άτομα, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. 4,5 χρόνια και 253 συνεδριάσεις μετά βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάγνωσης χιλιάδων εγγράφων και επιστηρίων όπως βίντεο, φωτογραφίες και αρχή ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα ακολουθήσουν οι καταθέσεις των 200 μαρτύρων για να ολοκληρωθεί με τις απολογίες των κατηγορουμένων και τις αγορεύσεις των δεκάδων δικηγόρων.